Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο, και είναι ώρα να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πολλά δεν έχουν λυθεί ακόμα, γι' αυτό και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι βγαίνουν στους δρόμους εδώ της Κρήτης. Προσεχώς, 14 Φεβρουαρίου είναι οι κινητοποιήσεις, αλλά να μην τα πούμε εμείς, Μέρη. Θα μας τα πει ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Κοκολάκη, τι στις 14 του Φλεβάρι? Ακούστε να δείτε. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία όσον αφορά τα ζητήματα των εργαζομένων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των εποχικών εργαζομένων, και δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αίτημα από αυτά. Και συγκεκριμένα και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, είμαστε πάλι στο Υπουργείο. Εκεί συναντήσαμε το Γενικό Διευθυντή της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί η ίδια δεν μπορούσε να μας συναντήσει, δεν είχε ακόμα ενημερωθεί για όλα τα θέματα μας. Για άλλη μια φορά του εξηγήσαμε τα δίκαια, πιστεύουμε, αιτήματά μας. Μας είπε ότι θα τα μεταφέρει στην Υπουργό, αλλά αυτό το ακούμε τώρα και χρόνια. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, δεν βρίσκουμε λύσεις, οπότε η ανοχή μας τελειώσανε. Γι' αυτό λοιπόν κατεβαίνουμε 14 Φεβρουαρίου σε κινητοποίηση, σε διαμαρτυρία στη ΔΥΠΑ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτη, στη Λεωφόρο Κνωσού. Εκεί καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ξενοδοχοϋπαλλήλους, εποχικούς εργαζόμενους, άνεργους, να δώσουν ένα βροντερό παρόν, ούτως ώστε να στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Και βέβαια αυτή θα είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Οι κινητοποιήσεις αυτές θα κλιμοκαθούν. Θα συνταχτούμε με την απεργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας που έχει προκηρυχθεί για τις 17 του Απριλίου. Από εκεί και μετά, εάν δεν ικανοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματα, θα δούμε απεργιακές κινητοποιήσεις και μέσα στην τουριστική περίοδο. Να δούμε συνοπτικά τι ζητάτε, κύριε Κοκολάκη, τι ζητάει ο κλάδος σας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη το Ταμείο Ανεργίας στους περισσότερους ξενοδοχοπαγίλους έχει τελειώσει. Είναι 3 μήνες και 5 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου, που είναι, αυτό θα ανοίξουν τα περισσότερα, οι συνάδελφοι μας θα πάνε το Μάιο. Άρα θα ξαναδούν χρήματα τον Ιούνιο, σε μια δύσκολη εποχή. Βλέπουμε. Ακριβώς, έχουμε μηδέν εισόδημα. Σε μια δύσκολη εποχή βλέπουμε το ράλι της ακρίβειας στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βλέπουμε καθημερινές ανατιμήσεις. Φανταστείτε ανθρώπους που έχουν ενίκιο, έχουν φοιτητές, πώς θα τη βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνάδελφοί μας. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε μια επιμήκυνση του Ταμείου Ανεργίας προμνημονίου επίπεδα, ανάλογα με την απασχόληση να υπάρχει και η επιδότηση. Γιατί πραγματικά οι συνάδελφοί μας, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, ειδικά οι εποχικοί. Υπάρχει δυστυχώς πρόβλημα στη μέση οικογένεια επιβίωσης. Ειλικρινά μιλάμε. Επίσης λέμε ότι όταν ο εργαζόμενος, ο ξενοδοχοϋπάλληλος, είναι η κύρια αιτία που φεύγουν από τον κλάδο και πηγαίνουν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους να εργαστούν για να μπορέσουν να ζήσουν και να βγάλουν τα καθημερινά έξοδα της οικογένειας. Μα συγγνώμη τώρα, ένα λεπτό. Αυτό το να κατέβει στους 3 μήνες και 5 μέρες ουσιαστικά ήταν μια έκτακτη, ας το πούμε έτσι, ένα έκτακτο μέτρο που πάρθηκε την εποχή των μνημονίων. Σωστά, δεν υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια τώρα? Λέμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, από την ευρωπαϊκή εποπτεία, αλλά δυστυχώς όλοι αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται κανονικότατα. Και όταν λένε η κυβέρνηση, βρίσκουν κάποιες δικαιολογίες ότι υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μπορεί να υπάρχει επέκταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά η Κρήτη, τα νησιά παραμένουν ακόμα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία κλείνουν τον Οκτώβριο, ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδο. Μας λένε ότι πρέπει να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα σαν χώρα. Την πήραμε την επενδυτική βαθμίδα, αλλά τώρα μας λένε θα δούμε πώς θα έχει αυτή η εφαρμογή. Άρα λοιπόν για μας ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του δρόμου, να βγούμε, να διεκδικήσουμε, πιστεύω, αυτά τα δίκαια αιτήματα που βάζουμε, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία. Ήταν ο νόμος που δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση με τον νόμο Κατρούγκαλου μας πήγε το ΕΦΑΠΑΚ στη σύνταξη. Εμείς το πέραμε στην 20ετία. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να επανέλθει στον 20ετία.
πρέπει να πάρθουν μέτρα κατά της ακρίβειας. Λέμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να επανδοθούν με ανθρώπινο δυναμικό όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, είτε λέγονται ελεκτικοί μηχανισμοί, είτε λέγεται ΔΥΠΑ, είτε ΕΦΚΑ, που τόσο ώστε να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοί μας ασφαλισμένοι. Τώρα που λέτε ελεκτικοί μηχανισμοί, εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, με τα περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, με τα τόσα ξενοδοχεία και τις τόσες χιλιάδες μονάδες που υπάρχουν και κλίνες και επιχειρήσεις, τι δυναμική έχει η επιθεώρηση? Ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κάνουν όσο δυνατό το καλύτερο. Βεβαίως, αυτό έτσι, δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά πόσοι μετά, είναι ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι 5 ελεκτές στην επιθεώρηση εργασίας που έχουν να ελέγξουν όλο το νομό Ηρακλείου. Ένα τεράστιο νομός είναι η βιομηχανική περιοχή, είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα ξενοδοχεία, τα μικρά διαμερίσματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Βέβαια. Εδώ γίνονται μόνο αν γίνουν κάποιοι στοχευμένοι έλεγχοι και υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι, όπως είχαν πει, ότι θα έμπαινε η ψηφιακή κάρτα εργασίας από το 2023, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Και από ό,τι λένε, μετατίθεται ακόμα το τέλος το 2024. Ναι. Είναι λοιπόν ζητήματα που πραγματικά οι συναδέλφοι μας νιώθουν ανασφάλεια. Και αυτή την ανασφάλεια καταγράφεται και μέσα από την έρευνα που κάναμε το καλοκαίρι, ότι το 48% των συναδέλφων μας ενδέχεται να φύγει από το χώρο των ξενοδοχείων, επειδή υπάρχει η ανασφάλεια λόγω της εποχικότητας, η μικρή χρονική διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας. Είναι λοιπόν οι κύριοι λόγοι που γι' αυτό φεύγουν οι συνάδελφοί μας από τα ξενοδοχεία και πηγαίνουν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Τώρα που είχατε τις αιτήσεις επαναπρόσληψης, υπήρξε κινητικότητα, είσαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, έχετε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό? Ναι, βεβαίως, υπήρξε και κινητικότητα και φέτος. Βλέπουμε όμως ότι οι νέοι δεν έρχονται να κάνουν αιτήσεις επαναπρόσληψης, που αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν να βρουν το καλύτερο για τους εαυτούς τους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει υπογραφεί από πέρσι η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, που είναι γενικώς υποχρεωτική και προβλέπει αυξήσεις της τάξης 5% επί των βασικών μισθών στην προηγούμενη σύμβαση. Πιστεύουμε ότι είναι ένα κίνητρο που το σώστε οι συνάδελφοί μας, νέα παιδιά, να μπουν στον χώρο των ξενοδοχείων και να εργαστούν. Και τα ωράρια. Συγγνώμη, τα ωράρια. Τα ωράρια είναι ένα πρόβλημα. Βλέπουμε ότι πέρσι είχαμε εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπήρχε το εργατικό δυναμικό να στελεχώσει αυτές τις επιχειρήσεις. Είδαμε συναδέλφους μας να παίρνουν ελάχιστα ρεπό από τα προβλεπόμενα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Είδαμε επίσης ότι δουλεύαν υπερορίες, υπερεργασίες και δεν πληρωνότανε. Θα πω όμως, ευτυχώς, ένα μεγάλο ποσοστό από τα ξενοδοχεία πλέον τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτό είναι θετικό. Κύριε Κοκολάκη, πάμε τώρα και σε ένα αγκάθι που είναι οι τριετίες. Και εδώ εσείς έχετε απευθύνει κάλεσμα στους ξενοδοχείο υπαλλήλους να αρχίσουν τις προσφυγές. Γιατί το ξεκαθαρίζετε, τις προσφυγές για τις τριετίες πρέπει να τις κάνουν οι ίδιοι. Εσείς μπορεί να είστε αρρωγοί, τα σωματεία, αλλά τις προσφυγές πρέπει να τις κάνουν οι ίδιοι. Σωστά. Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στον χώρο το δικό μας, τον ξενοδοχείο υπαλλήλων, δεν υπάρχουν τριετίες. Υπάρχει το επίδομα προϋπηρεσίας που αυτό προσαυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Και συγκεκριμένα, εμείς υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εκεί μέσα αναπροσαρμόζεται και το επίδομα προϋπηρεσίας. Ναι. Και λέμε ότι αφού υπογράφουμε συμβάσεις εργασίας, να τονίσω ότι έχουμε πάρει ήδη και θετική γνωμοδότηση από νομικό σύμβουλο, ναι, και συγκεκριμένα μας λέει ότι μπορούμε να προσφύγουμε ο κάθε εργαζόμενος, ξενοδοχείο υπάλληλος, σε ατομικό επίπεδο κατά των εργοδοτών, που το ώστε να διεκδικήσουμε τις προϋπηρεσία μας στο χρονικό διάστημα από το 2012 μέχρι το 2023, και εμείς σαν σωματείο, σαν ομοσπονδία, αλλά και προχθές που είμαστε στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ, και η ΓΕΣΕΕ θα βοηθήσει από την πλευρά της με νομική υποστήριξη στους κάθε εργαζόμενους. Εδώ υπάρχει όμως ένα γκάφ, το είπατε και εσείς, ότι θα πρέπει να προσφύγει κατά του εργοδότη του. Σωστά. Ακριβώς, άρα, σωστά. Πολύ δυστυχώς, για να λέμε και την πραγματικότητα, κύριε Κοκολάκη,
μπορεί αυτό να το φοβηθούν. Καταλαβαίνετε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα, αλλά δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι ρωτήσαμε, αυτό λέει ότι ο κάθε εργαζόμενος ή ομάδα εργαζομένων μπορεί να κινηθούν προς τους εργοδότες. Γιατί, εντάξει, και η προϋπηρεσία, όπως αναφέρθηκε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2012, τότε που ψηφίστηκαν οι αντιμνημονιακοί νόμοι, προέβλεπε ότι η προϋπηρεσία παγώνει. Με το τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση του Άδων Γεωργιάδη, δυστυχώς καταργεί την προϋπηρεσία από το 2000 μέχρι το 2023. Αυτό για μας είναι άδικο, είναι αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ο εργαζόμενος εκείνος που έπιασε το 2012 δουλειά και ένας άλλος εργαζόμενος που έπιασε το 2022 να παίρνει μηδέν προϋπηρεσία. Είναι και άδικο και αντισυνταγματικό, γιατί λέμε στους συναδέλφους μας, καλό είναι με μια προσπάθεια και την υποστήριξη του σωματείου μας να προσφύγουν, ούτως ώστε να διεκδικήσουν αυτά τα χρόνια. Τέλεια. Λοιπόν, ραντεβού στους δρόμους δηλαδή. Βεβαίως, εδώ πρέπει να αναφερθώ επίσης ότι 13 του μήνα στις Μοίρες θα λάβει χώρα μια εκδήλωση που την κάνουμε σε συνεργασία με το Είναι ΓΕΣΕ και την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου, 5 η ώρα 13 του μήνα στο Πολύκεντρο Μοιρών, που θα έχει σαν θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά. Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι εργατολόγοι που θα αναλύσουν όλα αυτά τα θέματα. Θα υπάρχουν και ομιλητές, κατεβαίνει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γιώργος Χότζογλου, που θα είναι παρόν και στην συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά και στην κινητοποίηση 14 του Φλεβάρι. Ωραία, εκδήλωση στις 13, κινητοποίηση 14 του Φλεβάρι, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου για τους ξενοδοχείου υπαλλήλους. Και εμείς θα το γιορτάσουμε εκεί όλοι μαζί. Μια χαρά, μια χαρά. Συμβολική η επιλογή της μέρας. Πίτα έχετε κόψει? Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε κρίμα, εκεί. Γιατί αρέσουν πολύ οι εκδηλώσεις που κάνετε στον ΠΑΠ και έλεγα μήπως να τον καλούσατε στην πίτα. Πραγματικά, κάναμε με την ευκαιρία που κάναμε τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που πρέπει να αναφέρω ότι η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου φάνηκε μικρή από τη συμμετοχή εκατοντάδων συναδελφών μας. Βέβαια, εκεί κόψαμε και την πίτα. Επίσης, κάνουμε και άλλες δράσεις πέρα από τα συνδικαλιστικά. Διοργανώνουμε διάφορες εκδρομές. Βραβεύουμε τα παιδιά των συναδέλφων ξενοδοχοϋπαλλήλων που επιτυχάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και βοηθάμε και οικογένειες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να απευθυνθούμε στους συναδέλφους μας. Καλή επιτυχία στις κινητοποίησεις και εύχομαι να έχουν αποτέλεσμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ.